Κύριε Σοφιανέ, πρώτα απ' όλα να σας πω, πριν πάω στο ερώτημα, ένα μπράβο στα στελέχη του ΚΚΕ, στα μέλη που πήγαν στους ανθρώπους εκείνη την κρίσιμη ώρα, περάσαν, δεν ξέρω και εγώ πώς περάσανε, και βοήθησαν τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό είναι το αντικειμενικό. Πάμε τώρα στην ερώτηση, τώρα και στο υποκειμενικό που έχει να κάνει με τα κόμματα. Πώς τη βλέπετε την υπόθεση της διαχείρισης της κακοκαιρίας εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να, σε αυτές τις συνθήκες να γίνει διαφορετικά? Ακούστε, άκουγα προηγουμένως τον κύριο Κερίδη. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θέλει να κυβερνήσει το κόμμα του η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, για να μην μας μιλάνε, για να μην μας μιλάνε για υποδομές που δεν υπάρχουν και που είναι απαρχαιωμένες. Πόσα χρόνια πρέπει να κυβερνήσετε αυτόν τον τόπο, ώστε να μπορούμε σε ένα χιονιά να μην αποκλείονται 3.000 άνθρωποι? Και επειδή άκουσα και για τις επενδύσεις, τις περίφημες επενδύσεις και τους επενδυτές, για πείτε μας τι έγινε με την Τρένοσε, τι έγινε με το Ελβενιζέλος, τι έγινε με την Αττική Οδό, τους οποίους τους έχουμε χρυσοπληρώσει, πόσα αναπτυξιακό νομοσχέδια έχουν υπάρξει για να πάρουν ζεστό χρήμα αυτοί οι επενδυτές, οι οποίοι φάνηκαν σε αυτές τις συνθήκες με τι όρους αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του λαού μας. Ξέρετε, αυτές τις μέρες, αυτές τις τρεις μέρες που στην Αθήνα ζήσαμε και είδαμε αυτά τα γεγονότα και που δεν έχουν, αν θέλετε, πρέπει να θυμηθούμε και προηγούμενα γεγονότα. Να θυμηθούμε ότι για μια εβδομάδα και εγώ ήταν η Βόρεια Εύβοια και ακούγαμε πάλι για καιρικά φαινόμενα. Αυτές λοιπόν τις μέρες, ξέρετε τι ακούγαμε? Δεν υπάρχει κράτος. Όχι, κράτος υπάρχει. Αλλά αυτό το κράτος που υπάρχει είναι για τους λίγους. Δεν είναι για τους πολλούς. Δεν είναι για τον άνθρωπο που μοχθεί, που έπρεπε να πάει στη δουλειά του, που είχε να αντιμετωπίσει εκβιασμούς εργοδοτών για να παρουσιαστούν, ή που δεν ξέρουν αν η διήμερη αργία θα πληρωθεί από τους εργαζόμενους και το μεροκάματό τους. Τα 2 χιλιάρικα δεν ξεπλένουν τις ευθύνες της κυβέρνησης. Είναι ντροπιαστική αυτή η εικόνα, η οποία θυμίζει το για ποιους δουλεύει αυτό το κράτος. Οι κυβερνήσεις φεύγουν, έρχονται και η κατάσταση παραμένει Σοφία, ναι. Γιατί δεν αλλάζει ο παρανομαστής. Πέρα από τη γενική και συνολική κριτική που κάνετε ως Κομμουνιστικό Κόμμα, συγκεκριμένα στο θέμα της διαχείρισης ενδεχομένως, επειδή έχετε και τέτοια εμπειρία, τι θα μπορούσε να γίνει? Γιατί μας λένε, ακούμε ότι όταν να γίνει έγινε. Δηλαδή η εικόνα που δίνεται. Πόσες φορές θα το ακούμε αυτό? Πόσες φορές θα το ακούμε αυτό? Πρακτικά τι θα μπορούσε να έχει γίνει? Τι λέτε εσείς? Πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνει. Για πείτε μας. Καταρχάς, αυτά που μας λέγανε ότι είναι όλα έτοιμα και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτά τα λόγια να γίνονταν πράξη. Γιατί δεν έγιναν αυτά? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές? Γιατί είναι υποστελεχωμένες? Γιατί έχουν ιδιωτικοποιηθεί λειτουργίες? Γιατί έχουν μοιράσει αρμοδιότητες και παίζουν τον μπαλάκι των ευθυνών? Ποιος ο λόγος να υπάρχει αυτός ο τεμαχισμός αρμοδιοτήτων, κεντρικό κράτος, περιφέρεια, δήμοι, για να μπορούν να παίζονται συμφέροντα σε ενδιάμεσες βαθμίδες? Για να μπορούν οι ιδιώτες να χρυσοπληρώνονται? Και φυσικά μπροστά στα γεγονότα να μένουμε απαθείς και να λέμε συγγνώμη. Τι συγγνώμη? Ο κόσμος λέει να τη βράσω τη συγγνώμη. Και επειδή μιλάμε για το ρεύμα, ναι, αυτός ο κόσμος που εδώ και ώρες ολόκληρες είναι χωρίς ρεύμα, πρέπει να πληρώσει λογαριασμό? Πρέπει να πληρώσει λογαριασμό όταν του ήρθει? Γιατί δεν λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι για τα νοικοκυριά τα οποία βρέθηκαν χωρίς ρεύμα δεν θα πληρωθούν οι λογαριασμοί? Λοιπόν, γιατί δεν προχωράει τώρα στη μείωση 50% πανάκριβων τιμολογίων? Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα τιμολόγια? Κύριε Σοφιανέ, μέσα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει και με δεδομένο το αίτημα για εκλογές, εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα, βλέποντας και δημοσκοπήσεις, πώς διαβάζετε τις εξελίξεις? Θα θεωρούσατε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές? Ενδεχομένως θα μπορούσε να προκύψει και κάποιο σχήμα προοδευτικό, ενωτικό, όπως το περιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα? Πώς τα βλέπετε αυτά? Εμείς κατά πρώτον θεωρούμε ότι το έργο, οι κυβερνήσεις αλλάζουν συνεχίζοντας μια πολιτική το ίδιο αντιλαϊκή και εχθρική, το έχουμε δει στην Ελλάδα. Το έχουμε δει και μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Το κρίσιμο σε τέτοιες στιγμές που μεγαλώνει ο προβληματισμός, που πολλά πράγματα που λες ο άλλος τα καταλαβαίνει μέσα από την εμπειρία του, μέσα από την ίδια του τη ζωή, να δυναμώσει η πίεση σε αυτή την κυβέρνηση απέναντι σε μια πολιτική που στο σύνολό της είναι εχθρική. Μιλάμε για απελευθέρωση αγοράς ενέργειας που έχει προέλθει και από αυτήν και από τις προηγούμενες, η οποία έχει φέρει βαρύτατες συνέπειες, ενεργειακή φτώχεια. Μιλάμε για τα επόμενα χρόνια που θα είναι πανάκριβη η ενέργεια και δεν θα μπορούν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν τους λογαριασμούς αυτούς. Και επειδή μιλάνε για αποζημιώσεις,
πώς θα αποζημιωθούν τα χιλιάδες νοικοκυριά που έμειναν για ώρες χωρίς ρεύμα και είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Πώς θα αποζημιωθούν όσοι εγκλωβίστηκαν στους δρόμους που κατά τα άλλα θα ήταν ελεύθεροι. Πώς θα αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να χάσουν δύο μισθούς και δεν έχουν την πολυτέλεια, κύριε Κερίδη, ο εργαζόμενος να χάνει δύο μισθούς επειδή η κυβέρνησή σας δεν μπορεί να κρατάει σε ένα προβλεπόμενο χιονιά ανοιχτή την Αθήνα. Αυτά πρέπει να απαντηθούν με αποζημιώσεις 100% για όσους πλήγηκαν από αυτό το φαινόμενο. Και εν πάση περιπτώσει. Κύριε Σοβιάνε, πάντως υπάρχει αυτό το εύλογο ερώτημα το οποίο μπαίνει σε όλους. Λένε, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν το ΚΚΕ, θα κρατούσε την Αθήνα ανοιχτή. Πάντα μπαίνει αυτό το ερώτημα από τον κόσμο. Δηλαδή, τι διαφορετικό θα έκανες εσύ που μας το λες, για να το εκλαϊκεύσω. Υπάρχει σε όλα τα πράγματα λογική. Ναι. Δεν είναι λογικό η Μεσογείων, η Κηφισίας, οι βασικοί οδικοί άξονες να είναι κλειστοί. Δεν είναι λογικό να μην δουλεύει το μετρό. Δεν είναι λογικό να μην ο ηλεκτρικός και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι λογικό να μην υπάρχουν προσβάσιμοι χώροι στα νοσοκομεία. Δεν είναι λογικό όλα αυτά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε στη λογική ότι έχουμε μια θεομηνία και η Εύβοια θα καίγεται για 10 μέρες και δεν θα μπορούν να σβήσουν μια φωτιά. Όταν δεν δίνονται ιεραρχήσεις σε αυτά τα προβλήματα, με χρήμα ζεστό, με υποδομές, με προσωπικό, με υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούν να απευθύνονται αμέσως. Μιλάνε ότι πήγε, λέει, ο στρατός αμέσως. Μετά από 10 ώρες πήγε ο στρατός. Μετά από 10 ώρες. Το βράδυ πήγε ο στρατός. Αυτή είναι η άμεση απάντηση στα προβλήματα τα πιεστικά που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Θεωρούμε λοιπόν ότι όσο θεωρούμε λογικά όλα αυτά, τότε θα έρχονται χειρότερα. Πείτε μου και κάτι ακόμα, κύριε Σοφιάνε, τώρα και για τα πολιτικά. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε οι εκλογές τώρα, δεν ξέρω αν και συζητάτε εκλογές. Σας ξαναλέω. Ναι. Το κρίσιμο είναι να βγουν πολιτικά συμπεράσματα. Ωραία. Για αυτούς που κυβέρνησαν, για αυτούς που κυβερνούν, για τις πολιτικές που υπηρετούν. Ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης, ναι, μιλώντας για την Ουκρανία και μιλώντας για τα αμερικάνικα κεφάλαια που έρθουν. Έτσι δεν είναι. Δεν σας καλεί πάντως ο κύριος Κερίδης να συνεργαστείτε, γι' αυτό το λέω. Είμαστε όμως σε συνθήκες πολέμου στην Ευρώπη και η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενοι έχουν δώσει την Αλεξανδρούπολη σαν βάση των Αμερικάνων, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου που ετοιμάζεται. Όλα αυτά θα τα σκεφτούμε. Σε εκλογές. Θα προβληματιστούμε. Κύριε Σοφιανέ, σας ακούω. Να βγάλουμε, αν θέλετε, και πολιτικά συμπεράσματα, αλλά και για άμεση λύση. Στα άμεσα, θα σας πιέζουν, επειδή θα έχουμε εκλογές με απλή αναλογική, θα πιέζεστε κι εσείς στις εκλογές με απλή αναλογική, στη λογική των δύο μπλοκ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς έχετε θέση γι' αυτό. Ακούστε, έχουμε βρεθεί σε αυτό το έργο. Ναι, και θα ξαναβρεθείτε, όπως το ξέρετε. Η στάση που έδειξε το ΚΚΕ έβγαλε πολιτικά συμπεράσματα για πάρα πολύ κόσμο, πέρα από τις γραμμές του και πέρα από την επιρροή του. Δεν είμαστε στο 2012 ή στο 2015, είμαστε στο 2022. Μπροστά μας έχουμε τις μεγάλες απαιτήσεις, τις δυνατότητες που υπάρχουν αυτή η χώρα να ζει το λαό της, να ζούμε καλύτερες μέρες, λοιπόν, και όχι να είναι συνεχώς. Για να πάμε τώρα και στο κρίσιμο ζητούμενο είναι να το πάρουμε αλλιώς.